πού πάτε, παιδιά. Πού πάτε. Καλώς ήρθες. Όταν φυλάνε, φυλάμε τον μάγο. Λέω να μην σου βάλω κραγιόν γι' αυτό. Επειδή ξέρω ότι είσαι και περίεργο. Εγώ θέλω κραγιόν. Παρακαλώ. Μου το βγάλατε τώρα, παιδιά. Κρατήστε και τα μικρόφωνά σας. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Η Άννα, η Φωτεινή. Ο Σάββας, ο Δημήτρης. Γυρίσατε και πάλι στον τόπο του εγκλήματος, παιδιά. Επιστρέψαμε και ήταν πολύ δύσκολο. Έτσι άκουσα. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θέλω να σα. Θέλω να σας πω ότι εχθές όλος τυχαίως όμως κάτι σκάλιζα στα πράγματά μου και βρήκα ένα τετράδιο, άκου τώρα, που κρατούσα περσινές σημειώσεις του Dancing with the Stars. Και βρήκα όλα αυτά που λέγατε στα βίντεο, ό,τι είχα σημειώσει, ό,τι μου έκανε εντύπωση. Καλά, ότι είσαι ο Mambo King και ότι έχεις ανακαλύψει το Βλάχος Φρέμ, είναι κάτι που το θυμόμασταν όλοι, το είπαμε και λίγο πριν. Θυμήθηκα που είπες εσύ ότι είναι σαν να πηγαίνω δεύτερη φορά φαντάρος. Που εσύ έτρωγε σουβλάκια, ας πούμε, στην πρόβα. Εγώ ποτέ στην πρόβα, ήμουν πολύ σωστός. Μπορεί να έρθει και το μάτι. Τι είναι αυτό. Τι έγινε, παιδιά. Δεν έτρωγε ποτέ, η αλήθεια είναι καμία τροφή. Τότε έτρωγε. Θυμάμαι πει ένα βράδυ που φάγαμε και όλοι μαζί σουβλάκια μετά από εκείνη την περιβόητη πρόβα που κάναμε για το τελευταίο χορευτικό. Όχι, δεν ξεχνάω. Να σας πω, παιδιά, ένα χρόνο μετά πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι. Πολύ. Πιο αγχωμένοι και από πέρσι που είχαμε βγει για πρώτη φορά να χορέψουμε. Ψεύδεις, ναι, πάρα πολύ. Πάντως στο διάλειμμα, όπου πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που δίνω διάλειμμα, δεν ξέρω γιατί, λες και είναι τελικός. Πίσω γίνεται ένα πάρτι, απίστευτο. Και χορεύουν ο χαμός όλη της παραγωγής. Λίγο θα δούμε και τον κύριο Λάτσιο πίσω να χορεύει. Και είδα και εσένα, Σάββα, που έκανες τρομερή προθέρμανση πίσω. Ναι, προθέρμανση μόνο. Πάντως να σου πω κάτι. Παρότι πέρασε ένα τρόμο, παρότι δεν θα αποτομολογηθούμε σήμερα, ελπίζω. αυτό που λέει ο Δημήτρης, είμαι πολύ άγχος και θέλω να πάμε καλά. Γιατί ήταν η χορογραφία της Γαλένας, να την εκτελέσουμε σωστά και για να γουστάρει και ο κόσμος. Να ευχαριστήσουμε, αυτό ήθελα να πω, την Γαλένα Βελίκοβα για την υπέροχη χορογραφία που σας έκανε. Να τη στείλουμε και για την υπομονή της που έχει τεράστια η Γκαλένα. Το θυμάμαι και από τις δικές μας προμόβες. Βέβαια, πώς δεν θυμάμαι. Επίσης, θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε εδώ στον Αντένα. Το πλάκα κάνεις. Διότι κάνετε τον κόσμο να γελάει πάρα πολύ και το έχουν τρομερή ανάγκη αυτό. Είστε καταπληκτικοί, κάνετε υπέροχες πλάκες. Το χαίρεστε, λες και είστε μικρά παιδιά. Δεν ξέρω αν θα ήσασταν εσείς στη θέση. Είμαστε μικρά παιδιά. Εντάξει, δεν είστε και 10. Είμαστε μικρά παιδιά, συνεχίστε. Και να πούμε επίσης ότι την Τετάρτη έχουμε το τελευταίο επεισόδιο. Ναι. Οπότε Τετάρτη 9 η ώρα όλοι στον Αντένα. Για αυτή τη σεζόν. Θα συνεχίσουμε. Δεν γίνεται έτσι εύκολα. Γιατί βρε Άννα, πες κάτι. Να πω. Πώς θα πέρασες με το Σάββα. Χάρηκα πάρα πολύ. Εντάξει, με το Σάββα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έτυχε να πηγαίνουμε μαζί γυμνάσιο. Οπότε τον ξέρω πολλά χρόνια το Σάββα. Μάλιστα. Με τον Δημήτρη και με το Σάββα που συναντηθήκαμε ξανά, είμαι πολύ χαρούμενη που χορεύουμε με δύο καλούς φίλους. Φωτεινή. Κι εγώ τα παιδιά. Έκανες ένα περίεργο ακροβατικό, είδα. Αλλά είναι δυνατό, αγόρι ο Δημήτρης. Ναι, βασικά δεν είχαμε πρόβλημα από θέμα δύναμης, αλλά είχαμε πρόβλημα από το θέμα του πώς θα ξεκολλήσω από ένα συγκεκριμένο σημείο. Καταλάβαμε ποιο σημείο. Γι' αυτό ζήλεψε και ο Σάββας, θέλω να σου πω. Ναι, το κατάλαβα. Τη φιγούρα αυτή την επέλεξε η Γαλένα. Κάτι. Είπα όπως σε διάφορα, ότι την είπα εγώ αυτή τη φιγούρα. Α, ναι. Πες την αλήθεια τώρα. Όχι, όχι. Εγώ απλά άκουσα ότι ζήλεψε πάρα πολύ τις φιγούρες που είχες εσύ, ήθελε να κάνει τις ίδιες. Όχι, αυτά είναι φούμαρα, τα λένε έτσι. Δεν ξέρω κατά έναν είδες, όλη τη δουλειά στο χορευτικό την έκανα εγώ. Ο Δημήτρης καθόταν διάβαζε. Έτρεχε, κέρδισε, άραζε, πανηγύριζε. Εγώ σκλάβος εκεί, με τον κασμά κάτω βάρα. Ξέρεις τι δεν κατάλαβα, σκλάβε. Την τελευταία φιγούρα. Το τρενάκι. Το τρενάκι σου άρεσε. Πάλι στην τελευταία φιγούρα με είδες που η τελευταία φιγούρα τι ήταν ακριβώς. Το τρενάκι της χαράς. Α, ήταν το τρενάκι της... Μηχανή δεν ήταν αυτό. Το τρενάκι της παρέας. Άιντε. Το τρένο ξέρω είμαστε έτσι. Μηχανή ήταν, ναι. Όχι ένα στη μέση και άλλη. Κάτι γιατί το βλέπουμε τώρα, μισό λεπτό. Είναι τρενάκι ή μηχανή. Κοίτα πως κάτι άλλο. Για μηχανή μου κάνει και εμένα. Κοίτα πως. Α, και ο Δημήτρης τι κάνει. Όχι ρε παιδιά, εγώ είμαι... Δημήτρης και Φωτεινή είναι οι ρόδες. Εσύ είσαι ο σκελετός, ε. Να, είδες που νομίζεις ότι σε ρίξαμε. Είσαι ο σκελετός. Χωρίς εσένα πώς θα γινόταν το τρενάκι. Ευτυχώς χειροκροτάς και εσύ, ευτυχώς. Να σας πω κάτι, δεν θα το γλιτώσετε. Όσο και αν χαίρομαι που σας είδα. Έλα τώρα. Όσο και αν χαίρομαι που τα είπαμε. Όσο και αν χαίρομαι γιατί μετά θα έρθω κι εγώ να χορέψω εκεί πίσω. Πριν προχωρήσουμε στη βαθμολογία, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στις περσινές μας ντάμες
που έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Μπράβο, κορίτσια, μπράβο. Θα δείτε σε λίγο, οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Από ό,τι φαίνεται, εμείς θα πάτε και στο Green Room και αυτό δεν και θα δείτε. Να σας ρωτήσω αλήθεια, τα ζευγάρια τα φετινά πώς τα βλέπετε? Στην τηλεόραση. Υπέροχα, εντάξει, ταιριαστά. Υπέροχα, όλα υπέροχα, φανταστικά. Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα από εσάς? Κοίτα. Σε ορισμένα χορευτικά είναι λίγο καλύτερα από εμάς, αλλά σε άλλα δεν μπορούσα να μας ξεπεράσω. Το Βλάχος Φρέιμ, δηλαδή το ξεπέρασε κανείς φέτος? Το Βλάχος Φρέιμ δεν το είδα πουθενά φέτος. Πουθενά δεν το είδες, ε? Μόνο χορευτή το κάναμε. Μάλιστα. Πες για το Μάμπο το δικό μου. Λοιπόν. Μάμπο King δεν υπήρχε φέτος. Δεν υπήρχε. Ωραία. Δεν θα σας χαλάσω το χατήρι, αλλά θα πάω στην Κριτική Επιτροπή. Και θα ξεκινήσω με το Φωκά. Μια συγκλονιστική χορογραφία της Γκαλένας, αλλά παιδιά, κύριε Βλάχο, κύριε Μπούμπουρα. Πλάκα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχετε δει και είχαμε κάνει κάποια λαθάκια. Πολλά λάθη, πολλές αστάθειες, εντυπωσιακά ακροβατικά χωρίς ροή. Νομίζω ότι... Όπου Φωκά, έλεγα θα το ξέρω, οι συνάδελφοι τι λένε, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Η χορογραφία ήταν εκπληκτική. Η εκτέλεση δεν ήταν και τόσο θεματική. Καλό είναι το χαμόγελο, καλή είναι η χαρά. Αλλά δηλαδή, αν έβαζε ότι... βαθμό, τι θα έβαζε? Θα το δει σε λίγο. Α, θα βάλετε και βαθμολογία. Φυσικά και για να ακούσουμε και παρακάτω. Πω, να πάμε και παρακάτω, σκούρα τα πράγματα. Πάντως δεν διαγωνίζονται τα παιδιά. Μπορείτε να είστε λίγο πιο χαλαροί. Δεν ξέρω, κύριε Κοστάλα, εσείς τι λέτε? Δεν τα μπορεί να είναι χρόνο αυτά. Κάτσε να δούμε. Περιμέναμε από πέρσι ότι δεν θα είχαν ξεχάσει όλα όσα είχαν μάθει πέρσι. Φοβερή χορογραφία, είχαν δύο καταπληκτικές χορεύτριες και τι έκαναν. Πολύ λιγότερα από ό,τι μπορούν να κάνουν. Δεν σας πιστεύω, κύριε Κωστάρα. Δεν σας πιστεύω. Από την Έρικα περιμένουμε καλά λόγια. Για να δούμε. Έρικα, πρόσεξε γιατί χόρευες και εσύ πέρυσι. Κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή τους ξέρω από πέρυσι, θεωρώ ότι τηρουμένω των αναλογιών. Για την ενέργεια που ξέρω ότι έχετε, σήμερα δεν είδα το μέγιστο της ενέργειας που μπορείτε να δώσετε. Συγγνώμη. Το δώσαν όλο πίσω. Μάλιστα. Κύριε Λάτση, εσείς? Εγώ διαφωνώ με τους συναδέλφους. Νάτος ο άνθρωπός μας, νάτος! Είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο έχω δει τα τελευταία δύο. Δηλαδή, δεν περίμενα από δύο ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από την Τάρση. Έχουν τελειώσει την πρώτη χρονιά. Είχαν τα δείγματα που είχαν. Έχουν το χιούμορ που έχουν, γιατί πραγματικά συμφωνώ ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ καλή, πέρα από το ότι κάνουν πλάκες. Θα έρθουν εδώ σήμερα σε μια εξαιρετική χορογραφία της Γκαλένα και θα δείξουν αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι τραγικός ο τρόπος που πάει να τελειώσει η σημερινή βραδιά. Και επιτέλους, είδαμε όλους σήμερα. Και επιτέλους, σοβαρότητα. Θα δώσω το βαθμό που τόσο καιρό με πιέζει, δεν μπορώ να δώσω. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Θέλετε να πάτε και στο Green Room ή μπα? Όχι, Φωτεινή μου, υποθέτω. Γεια σου, Σάβα, χάρηκα πολύ, Θα δείτε και τη βαθμολογία, θα δείτε και τις περσινές παρτενέρ. Έχω τέσσερις πάρα πολύ εκνευσμένες ντάμες μαζί σας, δεν ξέρω. Τροπή έχουμε από το λιγότερο, τίποτα δεν θυμάσαι από πέρα. Μας Μαρία, για το λόγο. Κάνε μου λίγο το σασέ. Σα. Οι μελανιές που τις έκανα. Αχ, επίσης. Ήταν περίεργο. Το πιο περίεργο ήταν το άλλο μας που ήταν. Το χάσα. Α, τον έχασα τα βήματα. Αυτό ήταν το θεϊκό. Ήτανε, με κοιτούσε στα μάτια και μου λέει Το χάσα. Δεν γίνεται. Σάβα, θυμάμαι. Μου είπε εμένα η Έμιλη προηγουμένως ότι ξεχνούσε συνέχεια τα βούτσια του χώρου σου στην αρχή. Η αλήθεια είναι ναι. Γιατί το έκανε αυτό, Σάβα? Εντάξει, αλλά στο χώρο ήμουν τέλειο, πε τα έμεινα. Στο χώρο ήταν. Έφερε τα παπούτσια κάποια στιγμή. Εντάξει. Α. Λοιπόν, θέλετε να δούμε, α πούμε, και βαθμολογία? Στη θέση σα δεν θα ήθελα, με αυτά που ακούστηκαν. Καλή θα είναι. Για να δούμε. Η βαθμολογία των κριτών είναι. Αλέξης Κοστάλας. Δύο.
Έρικα Πρεζεράκου. Δύο. Γιάννης Λάτσιος. Δύο. Φωκάς Ευαγγελινός. Τρία. Παιδιά, έχουμε 9 βαθμούς για εσάς. 4,5 και 4,5 σας δίνω, είναι οκ. Okay? Το κοινό μπορεί να μας βγάλει πρώτες. Ζετά τρία σας για όλα αυτά. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μα καλά είναι τρόπος αυτός. Ήρθανε καλεσμένοι άνθρωποι εδώ. Ήρθανε στο πλάκα κάνεις. Κάνεις. Ακριβώς. Πλάκα κάνεις. Οπότε βάλτε την κανονική βαθμολογία σας, παρακαλώ. Τίποτα, ακίνητη. Αφού πλάκα κάνεις. Αφού πλάκα κάνεις, βάλτε και ένα σωστό βαθμό. Τώρα πάμε στο τριλιμμένο. Ξεκάθαρα. Ναι. Ξεκάθαρα και από την αρχή. Θέλω να μου πείτε πραγματικά αν είχατε το ίδιο άγχος που είχατε πέρυσι, λίγο πριν βγείτε στη σκηνή. Και χειρότερο, μπορώ να σου πω. Περισσότερο άγχος. Επειδή πέρυσι χορεύαμε και αρκετό καιρό και ήμασταν εκεί φέτος, ήταν μία φορά, τρεις μέρες προπόνηση και that's it. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σασέ, για να πάμε στη Ζέτα. Σασέ. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τον Σάββα Πούμπουρα και τον Δημήτρη Βλάχο που ήταν απόψε εδώ.